δημόσιο πλούτο της χώρας, την παραχώρηση σε επενδυτές, σε εισαγωγικά, 22 περιφερειακών αεροδρομίων που δεν έχουν ακόμη ιδιωτικοποιηθεί, εξετάζει το υπερταμείο. Για να δούμε πώς έχουν τα πράγματα, να καλωσορίσουμε τον κύριο Μίνα Κώστα, Γενικό Γραμματέα της ΟΣΥΠΑ. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Μίνα. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας. Τι γίνεται, είμαστε τόσο ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα της ιδιωτικοποίησης άλλων αεροδρομίων στη Frontex και ετοιμαζόμαστε να δώσουμε και 22 περιφερειακά σε επενδυτές. Ναι, φυσικά. Με προνόμια φυσικά, έτσι. Ναι, φυσικά με προνόμια, και αυτό θυμίζει, θα το πω λίγο λαϊκά, θυμίζει λίγο... Ο τρόπος διαχείρισης των αεροδρομίων και της ΣΥΠΑ, λίγο λαϊκή αγορά, χωρίς να σας το βαθμίσω, που περνάμε και ακούμε το αφεντικό τρελάθηκε και τα δίνει όλα τσάμπα. Μάλιστα. Όταν, ας πούμε, ξεκινάμε για παραχώρηση αεροδρομίων, με προνόμια φορολογικά, αδειοδοτικά και άλλα. Ποια είναι τα άλλα, να το έχουμε ξαναδεί. Ενίσχυση εσόδων ελληνικού δημοσίου, το ονομάζουμε. Ή αλλιώς ασφάλεια οικονομικής λειτουργίας. Αν λοιπόν πρόκειται να δώσουμε τα αεροδρόμια, γιατί τι κάνανε, ας πούμε, και στα προηγούμενα, το είδαμε το έργο, έτσι. Παραλάβαν τα αεροδρόμια, μπήκανε σε μορφή δόσεων η καταβολή των χρημάτων, τα οποία δεν έχει δει κανείς. Έχουμε δει μόνο μια φωτογραφία με μια τεράστια επιταγή. Στη συνέχεια δεν καταβάλλουν τη δόση, γιατί δεν πιάστηκε κανείς το, όχι το COVID, είτε το οτιδήποτε. Δώσαμε ενίσχυση, γιατί πρέπει να δουλέψουν, άρα τους δώσαμε δηλαδή μια ασφάλεια λειτουργίας. Μα με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να τα αγοράσουμε εμείς τα αεροδρόμια. Δεν χρειάζεται να κάνουμε. Αν παίρνεις κάτι χωρίς ρίσκο, σε πρημοδοτεί το ελληνικό δημόσιο, δεν υπάρχει λόγος να τα δώσουμε. Έτσι έγινε δηλαδή και το καλοκαίρι του 2021, στο οποίο είδαμε ένα νόμο, στο οποίο ονομάστηκε Οικονομική Στήριξη για τους Παραχωριούχους. Και στην ουσία τι έδωσε, 177,9 εκατομμύρια στον ένα παραχωρησιούχο και 130 στον άλλον, για τη μη καταβολή των υποχρεώσεών τους. Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει. Και βλέπουμε επίσης και προετοιμάζεται και το έδαφος στα 23. Έτσι. Δηλαδή, φαντάζομαι όταν θέλετε να πουλήσετε το αυτοκίνητό σας, δεν αλλάζετε μηχανή να το πουλήσετε. Εμείς φυσικά και θέλουμε να αναπτυχθούν τα αεροδρόμια. Mm-hmm. Αλλά αν οι κύριοι αυτοί έχουν προδιαγράψει την επόμενη μέρα, διαβάζουμε, ας πούμε, ότι εγκρίνονται επενδύσεις στα 23 αεροδρόμια, mm-hmm. τα οποία προφανώς, ας πούμε, θα υλοποιηθούν όταν θα γίνει η παραχώρηση. Έτσι, όπως είδαμε και στο αεροδρόμιο Μακεδονία, το οποίο έγινε η επέκταση του διαδρόμου με χρήματα του ελληνικού δημοσίου, και όταν φυσικά άνοιξε ο διάδρομος, διαφημίστηκε μόνο παραχωρησιούχος. Δεν πήγε ούτε καν, δεν καλέστηκε ούτε καν ο διοικητής της ΥΠΑ, ας πούμε, εκεί πέρα. Η ΥΠΑ δεν ακούστηκε ποτέ. Το ελληνικό δημόσιο δεν ακούστηκε δεν ποτέ. Δεν υπάρχει, μάλιστα, δεν υπήρξε. Ναι, την ίδια στιγμή λοιπόν που μοιράζουμε χρήματα. Αλλά είναι αυτό που καλείται κάθε φορά να καλύψει τις όποιες ζημιές, τις όποιες αστοχίες, το οτιδήποτε. Ναι. Την ίδια στιγμή βέβαια που οι προμηθευτές στην ΥΠΑ μένουν απλήρωτοι από το 2016. Μάλιστα. Και η ΥΠΑ έχει τεράστια έξοδα, όπως γνωρίζουμε όλοι, και οι εργαζόμενοι παραμένουν να μην λαμβάνουν δεδουλευμένα από το Μάιο του 2022. Καθώς το Υπουργείο δεν μπορεί να βρει έναν υπόλογο για να υπογράψει να πληρωθεί ο κόσμος, αλλά απ' την άλλη διαφημίζουμε παντού ότι η σεζόν πήγε πάρα πολύ καλά. Ξεπεράσαμε κάθε προσδοκία. Άρα λοιπόν, ξέρουμε που μπορούμε να υπογράψουμε και να δώσουμε χρήματα και πώς να προετοιμάσουμε και την επόμενη μέρα. Είναι ξεκάθαρο το γεγονός ότι προσπαθούν να διαλύσουν την ΥΠΑ. Μάλιστα. Είδαμε ότι καταργήθηκαν και αεροπορικές αρχές με τον τρόπο που ψηφίστηκε ο νόμος στα αεροδρόμια. Είδαμε τα κενά σε διάφορα ατυχήματα, την απεργία της Ομοσπονδίας, που δεν υπήρχε κανένας να ελέγξει όλα αυτά που συμβαίναν εκεί. Βλέπουμε στην πορεία ότι προσπαθούν να βγάλουν και ένα άλλο πλάνο, το οποίο γίνονται ακόμα πιο επικίνδυνοι αυτοί οι κύριοι, την υλοποίηση πεδίων προσγείωσης. Είδαμε 23 Ιουλίου και μία δοκιμαστική που θα λειτουργήσει, λέει, στην Πάλαια, Αμήλο και Καστελόριζο. Τι σημαίνει? Εννοείται ότι η ασφάλεια πάει περίπατο. Λένε λοιπόν ότι τις ώρες που δεν θα λειτουργεί το πολιτικό αεροδρόμιο, ναι, θα ανοίγει, θα έχει τα κλειδιά ο δήμαρχος, ένας ταξιτζής, οποιοδήποτε που θα έχουν καθορίσει αυτοί, θα κατεβαίνουν ιδιωτικά αεροσκάφη, τα οποία δεν θα μπορεί κανείς να ελέγξει, γιατί δεν θα υπάρχει αστυνομία, δεν θα υπάρχει τίποτα, δεν θα υπάρχει η αερολιμενική αρχή εκεί. Άρα λοιπόν θα μεταφέρουν ό,τι θέλουν
Η υπερασφάλεια πάει περίπατο, λέει, δεν χρειάζεται, θα υπάρχει ένα πυροσβεστήρα στη γωνία. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ναι. Και επίση το αν εγώ, ας πούμε, στο Καστελόριζο, που είναι αεροδρόμιο πάρα πολύ κρίσιμο το μέρος του αεροδρομίου, κατέβω με ένα ιδιωτικό αεροσκάφο την ώρα που είναι κλειστό το αεροδρόμιο και βάλω εκρηκτικούς μηχανισμούς παντού, αφού δεν θα υπάρχει φύλαξη εκείνη τη στιγμή, δεν θα υπάρχει κάποιο άλλο τη υπηρεσία πολιτική αεροπορία. Μπορεί άνετα την επόμενη μέρα το πρωί να ελέγξουν φυσικά τις δικές σας βαλίτσες όλοι οι φορείς που ήταν εκεί, αλλά ο εκρηκτικός μηχανισμός θα είναι μέσα και θα τα κάνουμε όλα λαμπόγια εδώ εκεί. Ή μπορεί να γίνει και μια απόβαση. Ό,τι θέλουμε κάνουμε. Αυτό τα αφήνουμε ελεύθερα όλα. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Απίστευτο. Πραγματικά. Ναι, δεν ξέρω. Δηλαδή, μόνο ένα άρρωστο μυαλό θα μπορούσε να το, ναι, να το σκεφτεί επίσης, αυτό. Επίσης, τα έσοδα των αεροδρομίων, ναι, από τα ΤΕΑ που είναι για την ανάπτυξη των αεροδρομίων, είδαμε στο 47-57-2020 που περάσανε το 80% στην ΑΠΑ και αφήσανε το 20% στην ΙΠΑ. Δηλαδή δώσαν το 80% των τελών ανάπτυξης εξυγχρονισμού αεροδρομίων σε έναν ελεκτικό μηχανισμό, ο οποίος είναι στα χαρτιά γιατί στην πράξη δεν υπάρχει, και αφήσανε το 20% για επενδύσεις στην ΙΠΑ. Δεν φέρνουν προσλήψεις στην ΙΠΑ, αφήνουν τον κόσμο απλήρωτο, δεν πληρώνονται οι προμηθευτές, άρα λοιπόν φωτογραφίζεται η επόμενη μέρα. Πάμε να διαλύσουμε ένα μαγαζί, να το χαρίσουμε, οπότε να έρθει ο επενδυτής ως σωτήρας των πάντων και θα τον πρημοδοτήσουμε. Η γνωστή φυσικά, τακτική. Πολύ καλά λένε εδώ. Ναι, ναι. Και φυσικά όταν οι εργαζόμενοι απεργούν για αιτήματα λειτουργίας της υπηρεσίας, έρχεται φυσικά η κυβέρνηση, στέλνει τους εργαζόμενους στα δικαστήρια και όταν η κυβέρνηση χάνει το δικαστήριο, πηγαίνει στο εφετείο τους εργαζόμενους, γιατί δεν μπορεί να δεχτεί ούτε αυτό. Αυτή είναι η κατάσταση. Μάλιστα, αυτό δεν το γνωρίζαμε, άρα δηλαδή πάει στο εφετείο. Ξέρουμε πότε θα εκδικαστεί? Το Φεβρουάριο, αλλά η ουσία ποια είναι, ότι οι κύριοι αυτοί βγάλαν ένα νόμο Χατζηδάκη ο οποίος δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Οι εργαζόμενοι λοιπόν νικήσανε με τα όπλα που η ίδια η κυβέρνηση ψήφισε και παρόλα αυτά, ενώ η απεργία έγινε με μια νόμιμη απόφαση δικαστηρίου, πηγαίνουν το Φεβρουάριο να εκδικάσουν τι ακριβώς, να γυρίσουμε το χρόνο πίσω, αν το κερδίσουμε και να ακυρώσουμε. Και αν δικαιωθεί, θα παραιτηθεί κάποιος για τα λάθη που έχουν γίνει, θα δούμε κάποιον να αναλάβει την ευθύνη? Γιατί μέχρι στιγμής βλέπουμε μόνο ένα κυνηγητό και έναν εκφοβισμό. Είναι ντροπή. Δεν μπορώ να το περιγράψω διαφορετικά. Ή προσπαθούμε να προετοιμάσουμε το έδαφος και να πούμε, κύριοι δικαστές, όπως γράφει η έφεση, με εσφαλμένη απόφαση. Εσφαλμένη απόφαση. Εσφαλμένη. Δηλαδή, όταν λοιπόν το δικείο δικαιώνει την κυβέρνηση, είναι σωστή η δικαιοσύνη, και όταν δικαιώνει τους εργαζόμενους, είναι εσφαλμένη απόφαση. Αυτή είναι δηλαδή και να θυμίσουμε τώρα, δηλαδή αν κάτσουμε και θυμηθούμε τώρα όλοι πόσες απεργίες έχουν κριθεί παράνομες και καταχρηστικές, δική σας νίκη ήταν από τα μη συνήθη γεγονότα, κύριε Κώστα. Ναι, και μάλιστα. Γι' αυτό και πρέπει να την ψαλιδίσουμε. Γι' αυτό και πρέπει να μάλιστα. Προσγνώση και συμμόρφωση και των συνδικαλιστών και ενδεχομένως και των δικαστών που βγάλανε μια απόφαση. Είναι σαφές νομίζω, πιο σαφές νομίζω ότι δεν γίνεται. Άμα εφόσον γίνεται λόγος για εσφαλμένη απόφαση, πόσο πιο σαφές να το καταστήσουν οι άνθρωποι. Και πρέπει κάποια στιγμή να μας δείξουν, κάποια στιγμή θα πρέπει να δείξουν στον κόσμο από τις μέχρι τώρα παραχωρήσεις. Εγώ θέλω να δω κάποια στιγμή τα αποτελέσματα και τι ωφέλη είχε το δημόσιο, η ελληνική οικονομία. Τι χρήματα έχει λάβει το δημόσιο και τι χρήματα έχει δώσει το δημόσιο. Mm-hmm. Γιατί ακόμα και αυτά τα επενδύσεις, ας πούμε, που εμφανιστήκαν, ας πούμε, μέχρι πριν λίγο το καλοκαίρι, ας πούμε, είδαμε σε μια πλημμύρα, ας πούμε, στο αεροδρόμιο Μακεδονία, πλημμύρισε το αεροδρόμιο. Αν αυτό είχε συμβεί, ας πούμε, και ήταν στα χέρια της ΣΥΠΑ, ας πούμε, θα είχε γίνει ο κακός χαμός. Τώρα ήταν, λέει, όταν βρέχει πολύ συμβαίνει αυτό. Η εταιρεία έγραψε, λέει, ότι μόνο σε περίπτωση σφοδρής καταιγίδας, λέει, συμβαίνει αυτό. Άρα είναι απόλυτα φυσιολογικό όταν είναι ο παραχωρησιούχος που διαφημίσαμε και έχει αστοχία, είναι απόλυτα φυσιολογικό να τρέχει νερά το κτίριο, ενώ όταν είναι στα χέρια της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας που δεν δίνουμε ένα ευρώ να λειτουργήσει, εκεί πάμε και τους κολλάμε στον τοίχο και ψάχνουμε ευθύνες. Ναι, τώρα μου θυμίσατε και αυτό που έγινε στην Αττική Οδό, κύριε Κώστα, έτσι, με την κακοκαιρία πέρσι. Το ίδιο, περίπου, κατά αναλογία, έτσι. Ακριβώς, γιατί το ελληνικό δημόσιο ήρθε πάλι να ανοίξει το δρόμο.
δεν την άνοιξε ο παραχώρηση ούχο στο δρόμο. Το ελληνικό δημόσιο και οι κακομοίριδες οι φαντάροι πήγαν και ανοίξαν το δρόμο. Έτσι ακριβώς είναι. Οπότε καθαρός ο στόχος. Είπαμε να απαξιωθεί τελείως η ΕΠΑ για να έρθουν οι επενδυτές. Και από ό,τι διαβάζω, ενδέχεται και όλος εξετάζεται και το ενδεχόμενο ένας όμιλος ξένος, ας πούμε, να πάρει και τα 22 περιφερειακά αεροδρόμια. Φυσικά, φυσικά. Μα όταν θα τον πρημοδοτήσουν, μα μπορούμε και εμείς να τα πάρουμε αυτόν τον τρόπο. Και στη συνέχεια ξέρετε τι θα συμβεί. Να κάνουμε και εμείς μια προσφορά. Άμα μαζευτούμε. Στα μικρά αεροδρόμια, να δούμε τι θα γίνει, αλλά τότε θα είναι αργά. Στα μικρά αεροδρόμια που δεν έχουν κίνηση, αν του παραχωρησιούχου δεν του φτάσει η επιδότηση, θα δούμε και άλλους χρόνους λειτουργίας, ενδεχομένως και κλεισίματα αεροδρομίων. Μάλιστα. Αλλά τότε θα είναι αργά. Τότε θα είναι αργά. Αφήστε που δεν θα υπάρχουν και τα δημοσιονομικά περιθώρια για να πάρουμε καμιά αύξηση στους μισθούς. Ναι. Τι θα κάνετε, σκοπεύετε να προχωρήσετε σε κινητοποιήσεις, πώς σκέφτεστε προχωρήσετε. Θα αντιδράσουμε πάνω σε αυτό, όπως επίσης και για το ότι ο κόσμος εξακολουθεί να είναι αναπλήρωτος και δεν υπάρχει καμία λύση. Μα λέτε από το Μάιο φυσικά. Είπατε νωρίτερα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Δουλευμένα του Μαΐου, ναι. Ακριβώς. Εμείς φυσικά και θα αντιδράσουμε, φυσικά θα προσπαθήσουν να μας... δεν ξέρω αν θα ψηφίσουν κανένα νόμο να φυλακίζουν τους συνδικαλιστές να κατεβάζουν απεργία. Δεν ξέρω τι περιμένει, ας πούμε, τι μας περιμένει αύριο. Εμείς παρόλα αυτά θα αντιδράσουμε, θα φωνάξουμε το δίκαιο και για την υπηρεσία και για το ελληνικό δημόσιο και θα δούμε πού θα βγει αυτή η ιστορία. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Κώστα. Να είσαστε καλά. Τι να πω, κουράγιο, και θα τα ξαναπούμε. Όπως βλέπω, θα τα ξαναπούμε. Θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε, σίγουρα. Να είστε καλά. Καλά. Γεια σας. Γεια σας.